Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρίσκουμε. Νεοεκλογής Ευρωβουλευτής για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, κύριος Συλλευτής Νικολάου Αλαβάνος. Καλησπέρα. Με ένα όνομα βαρύσαν ιστορία που λένε. Εντάξει, τα ονόματα παίζουν το ρόλο τους. Αν η πορεία που ακολουθεί αυτός που τα φέρει, ταυτίζεται με την πορεία του κόμματος με το οποίο εκλέγεται. Θα συμφωνήσουμε απολύτως, δεν το συζητώ καθόλου. Και πήγατε ήδη Βρυξέλλες, κάνατε την πρώτη επίσκεψη. Καταρχήν, η πρώτη επίσκεψη σαν εκλεγμένος Ευρωβουλευτής, γιατί στις Βρυξέλλες, επειδή το κόμμα μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε αυτό το πλαίσιο συνεργασίας που έχει με κόμματα κομμουνιστικά και εργατικά, κάθε χρόνο διοργανώνουμε την Ευρωπαϊκή Κομμουνιστική Συνάντηση, τις συναντήσεις της Ευρωπαϊκής Κομμουνιστικής Πρωτοβουλίας στις Βρυξέλλες, την επισκεπτόμαστε σαν πόλη πολύ συχνά. Τώρα είναι σε εκκρεμότητα τα τελευταία διαδικαστικά. Τις επόμενες μέρες θα ανέβουμε κι εμείς απάνω για να κάνουμε τις απαραίτητες διαπιστεύσεις, έτσι ώστε να ξεκινήσουμε, γιατί την πρώτη, στις 2 Ιουλίου ξεκινάνε οι ολομέλειες. Καλά, εγώ τώρα το γιατί κάποιοι έχουν πάει ήδη βγάζουν selfies, τα έχετε δει αυτά. Δεν είστε από αυτούς που έχετε, ξέρω, πλησιάσει με μια προσέγγιση lifestyle την ιστορία. Δηλαδή, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, κοιτάξτε πίσω μου. Κοιτάξτε, το ΚΚΕ γενικά δεν έχει τέτοια προσέγγιση στην πολιτική, προσέγγιση lifestyle, να μένει στο φαινόμενο. Εμείς επιδιώκουμε ο κόσμος να τον βοηθάμε να βγάζει συμπεράσματα από τα φαινόμενα, να φτάνει στην ουσία των πραγμάτων. Όταν ήμουν νεαρός, ίσως και πιο νεαρός από εσάς, είχα την τύχη να ρωτήσω τον Χαρίλαο Φλωράκη τι δουλειά έχει ο καπετάν Γιώτη στη Βουλή. Και η απάντηση ήταν: Γιώργη μου, από μέσα το παλεύουμε το σύστημα. Θα σας βάλω λοιπόν την ίδια ερώτηση. Γιατί το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι ένα κόμμα που δεν υποστηρίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λυκοφωλιά το ανεβάζει, λυκοφωλιά το κατεβάζει. Τι κάνετε εκεί? Κοιτάξτε, το ΚΚΕ είναι ένα κόμμα το οποίο έχει πρόγραμμα εξουσίας και λαϊκής διακυβέρνησης. Όμως, στην παρούσα φάση, εμείς ξέρουμε ότι αυτό είναι μια απόφαση του ελληνικού λαού, την οποία πρέπει να την πάρει με τις δικές του δυνάμεις, γνωρίζοντας προς τα που κατευθύνεται. Άρα, αυτό το οποίο κρίνεται στην παρούσα φάση, γιατί για να μην κοροϊδευόμαστε και από τις ευρωεκλογές φαίνεται, αλλά και τις 7 του Ιούλη, αυτό που θα κριθεί είναι ότι θα αναδειχθεί μια κυβέρνηση η οποία θα είναι αντιλαϊκή και θα συνεχίσει την κατεύθυνση που έχουν ξεκινήσει οι προηγούμενες. Άρα, αυτό που κρίνεται είναι αν θα υπάρχει την επόμενη μέρα και στην Ελληνική Βουλή και στο Ευρωκοινοβούλιο μια ισχυρή δύναμη η οποία θα μπορεί από την πλευρά των εργαζομένων, του ελληνικού λαού, αυτών που υποφέρουμε όλα αυτά τα χρόνια, να βάλει μπροστά τις δικές τους διεκδικήσεις, τις δικές τους απαιτήσεις, τις δικές μας απαιτήσεις δηλαδή, να βάλει φρένο στην αντιλαϊκή λέλαπα που ζούμε και να έχουμε και κατακτήσει το σήμερα στη βάση των δικαιωμάτων που θα πρέπει το 2019 να είναι κατοχυρωμένα. Άρα γι' αυτό εμείς πάμε. Πάμε εκεί για να αποκαλύψουμε το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτού του αντιδραστικού μηχανισμού των μεγάλων επιχειρήσεων στην Ευρώπη σε σχέση με τα δικαιώματα των λαών, γιατί από εκεί πηγάζουν πολλά από τα μέτρα τα οποία έχουμε δει και στην Ελλάδα σήμερα, που είχαν σαν αποτέλεσμα το να χάσουμε το 40% του εισοδήματος, για παράδειγμα, των Ελλήνων μισθωτών και συνταξιούχων μικρών. Δεν είδαμε πάντως να φρενάρει αυτή η ιστορία. Δηλαδή, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να καταλογίσει μόνο στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος κάποιος, αλλά δεν είδαμε αυτά τα κόμματα που έπρεπε να παίζουν το ανάχωμα, την αντίσταση σε αυτές τις επιδιώξεις που λέτε των μεγάλων επιχειρήσεων, δεν ξέρω εγώ τι. Δεν είδαμε να μπορούν να αντισταθούν. Δηλαδή, τα χάσαμε το 40%. Να σας πω. Εντάξει, εδώ έχει να κάνει και η πάλη την οποία δίνεις προς τα που κατευθύνεται. Γιατί, για παράδειγμα, ο ελληνικός λαός, ο οποίος ξεσηκώθηκε, οι εργαζόμενοι, οι νέοι, τα προηγούμενα χρόνια, λέω το 9, 10, 11, 12, όπως διαπιστώνει και το ΚΚΕ στην εκτίμηση που κάναμε για τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών και των δημοτικών και περιφερειακών, σε μεγάλο βαθμό οδηγήθηκε σε συντηρητική αναδίπλωση. Και σε αυτό έπαιξε ρόλο ο ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς είδαμε, για παράδειγμα, το παρατηρούσαμε με το Διονύση και το βράδυ των εκλογών. Είδαμε το ΚΚΕ να υποχωρεί. Ναι. Δηλαδή, η Δήμη, που παραδοσιακά ήταν δική σας, με ξέρεις την Πάτρα, αν δεν κάνω λάθος, οι υπόλοιποι χάθηκαν. Και σε αυτό που θα λέγαμε όλα κάστρα. Τα κάστρα. Ναι, ναι. Έτσι. Αυτό προβληματίζει καθόλου το κόμμα σε κεντρικό επίπεδο? Δηλαδή, μήπως λέτε σε επίπεδο αυτοκριτικής, ρε, μπας και δεν κάνουμε κάτι καλά? Κοιτάξτε. Παρακαλώ. Λέτε επίσης ότι, το είπατε και νωρίτερα, ότι έχετε κυβερνητική ατζέντα και κυβερνητικό πρόγραμμα, αλλά είναι προφανές ότι στον κόσμο, και όχι τώρα, θα έλεγα διαχρονικά, τουλάχιστον από τη δεκαετία του 80 και μετά, το ΚΚΕ είναι ένα κόμμα καταγγελίας κυρίως. Δεν το έχει κάνει στο μυαλό του σε ένα κόμμα με προοπτική κυβέρνηση. Είναι δύο τινά. Νομίζω πρέπει πρώτα απ' όλα να δούμε για το αν είμαστε, έτσι όπως το λέμε, κόμμα καταγγελίας διαμαρτυρίας, ναι, γιατί εμείς δεν είμαστε. Δεν είστε αυτό. Να δούμε όμως τι... Θέλω να πω, είναι λάθος του κόσμου, είναι λάθος. Όχι, θα σας πω. Να δούμε καταρχήν. Δεν βγαίνει αυτή η εικόνα έτσι προς τα έξω. Καταρχήν πρέπει να δούμε τι προτάσεις και νόμων και τροπολογίες καταθέσαμε όλα αυτά τα χρόνια στη Βουλή.
που ήταν προτάσεις για το σήμερα. Όταν λες, για παράδειγμα, επαναφορά των μισθών στα 751 ευρώ, είναι πρόταση για το σήμερα. Όταν λες επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, των συλλογικών συμβάσεων, είναι για το σήμερα. Όταν προτείνεις το μηδενισμό επί της ουσίας του ΦΠΑ στα είδη λαϊκής κατανάλωσης, τα βασικά είδη λαϊκής κατανάλωσης και τη ραγδαία μείωσή του, τη γενναία μείωσή του στα υπόλοιπα, είναι για το σήμερα. Όταν προτείνεις την προστασία της μισθότητας, είναι για το σήμερα. Υπάρχει όμως εύκολη απάντηση εδώ πέρα. Φαντάζομαι το αντεπιχείρημα ότι μπορείτε να προτείνετε όχι 750 αλλά 1200, ας πούμε, που ήταν παλιότερη πρόταση. Γιατί εσείς δεν θα βγάλετε τα κάστανα φωτιά. Δηλαδή, κάποιος άλλος θα είναι κυβέρνηση. Κάτι. Κάποιος άλλος θα πρέπει να βρει τα λεφτά. Αυτό είναι αποτέλεσμα ενός συσχετισμού. Και ο συσχετισμός είναι αρνητικός και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Όμως ο συσχετισμός, και αυτό πρέπει να καταλάβει ο ελληνικός λαός, γιατί θα κληθεί να ψηφίσει τώρα στις 7 του Ιούλη, ότι ο συσχετισμός ο αρνητικός πρέπει να αλλάξει και μπορεί να αλλάξει. Υπάρχουν παραδείγματα σε χώρους δουλειάς, όπου κάτω από την παρέμβαση, για παράδειγμα, και των κομμουνιστών, άλλων ριζοσπαστών αγωνιστών, του πανεργατικού αγωνιστικού μετώπου του ΠΑΜΕ, έχεις μέσα σε αυτή τη λέλαπα υπογραφή πολύ θετικών συλλογικών συμβάσεων, που αυξάνουν 5-15% για παράδειγμα τα μεροκάματα. Και έρχομαι στο δεύτερο, σε σχέση με το αν το καρπώνεσαι ή όχι. Ξέρετε, στις εκλογές για το Αστικό Κοινοβούλιο, για το Ευρωκοινοβούλιο, το ΚΚΕ δεν είναι αυτό που βάζει τη βασική ατζέντα. Τη βασική ατζέντα τη βάζει η κυβέρνηση εκάστοτε, αυτή βάζει τα διλήμματα. Και σε μεγάλο βαθμό τα διλήμματα τα οποία μπαίνουν από κάθε κυβέρνηση και αντιπολίτευση είναι πολλά χρόνια τα ίδια. Έχουμε λίγα δευτερόλεπτα μπροστά μας. Και εγώ τουλάχιστον θέλω να το ρωτήσω οπωσδήποτε. Η αριστερά έχει πάθει ζημιά κενό και για το Κομμουνιστικό Κόμμα λόγω της διακυβέρνησης των τελευταία χρόνια από το ΣΥΡΙΖΑ. Το λέμε καθαρά. Ότι είναι μεγάλη ευθύνη. Και σε αυτό έχει να κάνει και το γεγονός ότι αυτό που λέτε, ίσως το κουκουέ δεν καρπώνεται. Ο κόσμος βλέπει την αριστερά, μια αριστερά η οποία έχει εξευτελιστεί από τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί από εκεί που η αριστερά σήμαινε κάποια βασικά πράγματα, παλαιάντες των Άντων, στους Αμερικανούς, ενάντια στους υπεριαλιστικούς πολέμους, σήμερα έχεις μια κυβέρνηση η οποία έχει αναγορεύσει, για παράδειγμα, τον πρέσβη τον ΗΠΑ σε υπουργό επικρατείας επί της ουσίας. Πάει επί θεωρεί που θα στηθούν οι βάσεις. Βαφτίζει προοδευτικό την αύξηση της φορολογίας για τους μισθωτούς και τους εργαζομένους γενικά και την μείωση της φορολογίας για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Άρα αυτό σαφώς παίζει ένα ρόλο. Όμως ταυτόχρονα πρέπει να έχουμε στο νου ότι αυτή η ατζέντα θα συνεχιστεί στις 8 του Ιουλίου. Είτε είναι κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία, είτε είναι κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, μόνοι τους, είτε με κάποιο άλλο κόμμα όπως το ΠΑΣΟΚ, την άλλη το ΜΕΡΑ 25, που έχουν βάλει πλώρη σε αυτή την κατεύθυνση. Άρα, κατά την άποψή μας, ο λαός πρέπει να επιλέξει, έχοντας υπόψη ποια είναι η κατάσταση, ξέροντας στις 8 του Ιουλίου θα έρθουν οι θεσμοί, οι τροϊκανοί, πάλι εδώ, όπως και αν τους λέμε, με όποιο όνομα και αν έχουν, θεσμικά να κρίνουν. Θεσμικά. Που θα κρίνουν κατά πόσο η Ελλάδα συνεχίζει μέχρι το 2060 σε αυτόν τον βαρβαρό δρόμο. Και εμείς νομίζουμε ότι ένα ισχυρό κουκουέ, δυνατότερο από ό,τι ήταν στις προηγούμενες εκλογές, πράγμα το οποίο μπορεί να γίνει τώρα, μπορεί να αποτελέσει την ασπίδα εκείνη στα λαϊκά δικαιώματα, αλλά και το σπαθί για να διεκδικήσουμε αυτά που σήμερα έχουμε ανάγκη. Να ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Μπορούμε να σας ξανάφουμε. Δεν έχετε τους περιορισμούς στους εκλογικούς εσείς. Μπορούμε να τα ξαναπούμε. Δεν είμαι στη μάχη αυτών των εκλογών. Καλοδεχούμενος. Είμαι στη μάχη για να πάει καλά το κόμμα. Δεν εκλέγουμε στη μάχη της εκλογής. Να είστε καλά. Καλή αρχή στις Βρυξέλλες.